Λόγος 13 Ιωάννου της Κλίμακος περί ακηδείας. 1. Πολλές φορές ένας από τους κλάδους της πολυλογίας, όπως το είπαμε και προηγουμένως, είναι και ο παρόν, ο οποίος μάλιστα αποτελεί και το πρώτο τέκνο της. Εννοώ την ακηδεία. Γι' αυτό και της εδώσαμε τη θέση που της αρμόζει μέσα στην αθλή αλυσίδα των παθών. Ακηδεία σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση, μίσος προς τις μοναστικές υποσχέσεις. Η ακηδεία είναι ακόμη αυτή που μακαρίζει τους κοσμικούς, που κατηγορεί τον Θεό ότι δεν είναι σπλαχνικός και φιλάνθρωπος, που φέρνει ατονία στην ώρα της ψαλμωδίας και αδειμονία την ώρα της προσευχής. Αυτή που μας κάνει σιδερένιους στα διακονήματα, άοκνου στο εργόχειρο, σπουδαίο στην πρακτική ζωή της υπακοής, εν αντιθέση προς την θεωρητική ζωή της ησυχίας. 2. Άνδρας που ασκεί τη ζωή της υπακοής δεν γνωρίζει τι σημαίνει ακηδεία, διότι φτάνει στα πνευματικά μέσω των αισθητών, τα οποία αισθητά δεν φέρνουν ακηδεία. 3. Το κοινόβιο είναι εχθρός της ακηδείας, ενώ σε έναν ησυχαστή η ακηδεία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Δεν θα τον αποχωριστεί πριν από το θάνατό του και πριν έρθει το τέλος του θα τον πολεμά καθημερινά. Μόλις αντίκρισε το κελί του ησυχαστού, εμιδίασε και αφού τον επλησίασε έστησε κοντά στη σκηνή της. 4. Ο ιατρός επισκέπτεται τους ασθενείς το πρωί, ενώ η ακηδεία τους ασκητά στο μεσημέρι. Η ακηδεία προτρέπει στο έργο του ξενοδόχου και παρακαλεί να γίνονται εργόχειρα για να προσφέρονται ελεημοσύνες. Παρακινεί να γίνονται με προθυμία επισκέψεις στους ασθενείς, υπενθυμίζουσα το λόγο του Κυρίου, «Ισθένησα και ήλθετε προς εμέ». Ματθαίου KE36. Μας παρακαλεί να πηγαίνουμε στους λυπημένους και στους ολιγοψύχους. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Α Θεσσαλονικής Ε14. Μας λέγει αυτή η ολιγόψυχη. Ενώ η στάμαθα στην προσευχή μας υπενθυμίζει διάφορα αναγκαία πράγματα και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα ώστε να μας αποτραβήξει από εκεί, σαν με ένα καπίστρι, με κάποια αιτία εύλογη αυτή η παράλογη. 5. Ο δαίμον της ακηδείας στο μοναχό, τον οποίο έχει καταλάβει, δημιουργεί τις τρεις πρώτες ώρες, πρώτη, τρίτη και έκτη, μία κατάσταση φρίκης, πονοκέφαλο και πυρετό και ανακάτωμα του στομάχου. Μόλις φτάσει η ενάτη ώρα παρατηρείται κάποια μικρή βελτίωση. Μόλις τρωθεί η τράπεζα αναπηδά ο μοναχός από το στρώμα του. Μόλις έλθει η επόμενη ώρα της προσευχής αισθάνεται πάλι βεβαρημένο το σώμα του. Μόλις σταθεί να προσευχηθεί η ακηδεία τον βυθίζει πάλι στον ύπνο και με άκερα χασμουριτά του αρπάζει από το στόμα τον στίχο της προσευχής. 6. Όλα τα άλλα πάθη καταπολεμούνται με μία αντίστοιχη αρετή το καθένα. Η ακηδεία όμως είναι για το μοναχό ένας ψυχικός θάνατος που περιέχει όλα τα κακά. 7. Η ανδρεία ψυχή κατόρθωσε να αναστήσει το νου που ήταν νεκρός. Η ακηδεία όμως και η οκνηρία κατόρθωσαν να σκορπίσουν όλο τον πλούτο της ψυχής. 8. Εφόσον και η ακηδεία είναι ένα από τα 8 πρωταρχικά πάθη της ψυχής και μάλιστα το βαρύτερο, ας το αντιμετωπίσουμε και αυτό αναλόγως όπως και τα άλλα. Πλην ας προσθέσουμε και τούτο. Όταν δεν γίνεται ψαλμωδία και ακολουθία, η ακηδεία δεν παρουσιάζεται. Και όταν τελείωσε ο κανόνας της προσευχής, τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί. 9. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι βιαστέ. Και τίποτα άλλο δεν προξενεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο η ακηδεία. Πρόσεξε καλά και θα την αντιληφθείς να μην αφήνει τα πόδια σε όρθια στάση και να μας πρόχνει όταν καθόμαστε να γέρνουμε στον τοίχο. Μας προτρέπει επίσης να κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο δημιουργώντας φανταστικά χτυπήματα και βήματα ποδιών. Εκείνος που πενθεί τον εαυτό του δεν γνωρίζει τι θα πει ακηδεία. 10. Ας δένεται και αυτός ο τύραννος με τη μνήμη των πτεσμάτων και ας δέρνεται με το εργόχειρο και αφού συρθεί με τη σκέψη των μελών των αγαθών και σταθεί μπροστά μας ας ερωτάται καταλήλως. Λέγε μας λοιπόν και εσύ παράλυτε και έκλειτε, ποιος είναι ο κακός γονεύς σου, ποια είναι τα τέκνα σου, ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και ποιος ο φωνευτής σου. Αυτός δε αναγκαζόμενος θα μας αποκρινόταν, εγώ σε αυτούς που ασκούν πραγματικά τη ζωή της υπακοής ούκ έχω που την κεφαλή κλείνε, σε όσους δεν έχω τόπο τους ευρίσκω στην ησυχία και σώζω μαζί τους.
Οι δικές μου μητέρες είναι πολλές και διάφορες. Άλλοτε η ψυχική αναισθησία, άλλοτε η λησμοσύνη των άνω και μερικές φορές η υπερβολική κόπωση είναι ψυχική, είτε είναι ψυχική είτε σωματική. Τα ειδικά μου τέκμανα είναι οι μετακινήσεις από τον ένα τόπο στον άλλο που γίνονται μαζί μου, η παρακοή στον πνευματικό πατέρα, η λησμοσύνη της κρίσεως και μερικές φορές η εγκατάλειψη της μοναχικής ζωής. Οι δικοί μου αντίπαλοι από τους οποίους τώρα έχω δεθεί είναι η ψαλμοδία και το εργόχειρο. Εχθρική σε μένα είναι οι σκέψεις του θανάτου. Αλλά εκείνη που με θανατώνει τελείως είναι η προσευχή, ενωμένη με τη βεβαία ελπίδα των μελώντων αγαθών. Για το ποιος όμως εγέννησε την προσευχή, ερωτήσατε την ίδια. Πρόκειται για νίκη. Όποιος την κατέκτησε είναι δόκιμος για κάθε καλό έργο.